Τα τελευταία χρόνια, ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεράποντα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στον Τρούλο και εσωτερικά στην οροφή. Από το 2015 έχει εκπονηθεί μελέτη που χρηματοδότησε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Παύλο Τριανταφυλλίδη, το έργο αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2022 πρόκειται να ενταχθεί επίσημα και να υλοποιηθεί άμεσα από το Υπουργείο Πολιτισμού με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ναός του Αγίου Θεράποντα, όλοι το ξέρουν ότι αποτελεί το σήμα κατά τεθέν του νησιού μας. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στον Τρούλο, εξωτερικά στην οροφή. Εμείς ως Εκκλησιαστικό Συμβούλιο έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή συντάξαμε μία μελέτη του ύψους των 40.000 ευρώ, ελπίζοντας ότι έτσι θα μπορέσει ο ναός να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα για να διασωθεί. Από μόνοι μας είναι αδύνατο να βρούμε τόσα εκατομμύρια όσα απαιτούνται, δηλαδή 6 εκατομμύρια όσα είναι, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη σκεπή κτλ. Η μελέτη είναι αδύνατο να καταβληθούν από το Ταμείο του Ναού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά από την οικονομική κρίση που ήρθε και η πανδημία και συμπληρώθηκε το κακό. Κάποτε υπήρχαν οι άνθρωποι εκείνοι που έκαναν δωρεές στους ναούς, που άφηναν τα κινητά τους, εγώ τα έζησα δηλαδή, εσύ είσαι μικρή, στους ναούς ή που βοηθούσαν το ναό με κάθε τρόπο. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός θα τους αναπαύσει. Οι νεότεροι δεν ασχολούνται για αυτό το θέμα και έτσι η μόνη μας ελπίδα ήταν και είναι να ενταχθεί ο ναός σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για να διασωθεί. Εμείς λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι από την σκεπή, ιδιαίτερα από τον Τρούλο, και περιμένουμε την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων, ιδιαίτερα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της κεντρικής υπηρεσίας του της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, έχει υποβάλει σχετικά με το έργο της αποκατάστασης του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης το τεχνικό δελτίο του εν λόγω έργου στο μεγάλο πρόγραμμα που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει σχέση με την αποκατάσταση των μνημείων. Έχει υποβληθεί το τεχνικό δελτίο και εντός του 2022 πρόκειται να γίνει η επίσημη ένταξη του εν λόγω έργου και η άμεση υλοποίηση η οποία προβλέπεται περίπου 8 μήνες από σήμερα να έχει αρχίσει. Αυτά δήλωσε στο Ε ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου Παύλος Τριανταφυλλίδης, κάνοντας ξεκάθαρο ότι το έργο δρομολογεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Από το 2015 περιμένω. Σας είπα ότι τελείωσε η μελέτη, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό ήταν το δικό μας. Από εδώ και πέρα ακούω κατά καιρούς ήρθε η ΤΑΔΕ για τους πρόσφυγες και έταξε στο Δήμο κάποια εκατομμύρια και ο Δήμος θα τα δώσει στον Άγιο Θεράποντα. Ούτε έγγραφο πήρα, ούτε ανέλαβαν, ούτε με ενημέρωσαν. Ακούω κατά καιρούς ότι θα μπουν σκαλοσχές, επερνάνε τα χρόνια και τα καλοκαίρια και σκαλοσχές δεν στείνονται. Σκαλοσχές θα μπουν μόνο αν ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα. Για να μπουν σκαλοσχές, όπως σας είπα πιο πριν, και μετά να παραμείνουν όπως παρέμειναν επί δεκαετίες στο ναό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αποκλείεται. Αλλά να μπουν σκαλοσχές και να τελειώσει και να περατωθεί το έργο. Το χειμώνα, όπως θα είδατε κάτω, δεν έχουμε στρώσει και ούτε θα στρώσουμε φέτος μοκέτες, χαλιά. Γιατί γίνεται ποτάμι το δάπεδο του ναού από τα νερά που πέφτουν από την οροφή. Και αν χαλάσουν και οι μοκέτες θα έχουμε ένα έξοδο περισσότερο. Μπαίνουν λοιπόν νερά, το βρόχιμο νερό, καταστρέφουν την εσωτερική διακόσμηση και ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια πτώση τυχώματος όπως είχαμε στο Γενεκονίτη πριν λίγο χρονικό διάστημα. Καλωσιές όταν ξεκινήσουν και οι εργασίες. Αυτό τόνισε στον αγαπητό μου κύριο προϊστάμενο της αρχαιολογίας. Αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να πω σε εσάς. Αυτό λέω πάντοτε και σε όλους και αυτή είναι η άποψη του Δεσπότη μας δηλαδή. Γιατί εγώ δεν είμαι ανεξέλεγκτος. Συνεννοήθηκα με τον Δεσπότη, μου είπε ότι συμφωνεί μαζί μου και αυτό σας μεταφέρω σε εσάς. Μακάρι να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Τώρα μας είπαν το 22. Εντάξει, ζήσε μαύρε γάιδαρε να φας το μάι τριφύλι. Επαναλαμβάνω, αν πέσει κάποιος ο βάς
και καταστραφεί όπως καταστράφηκε στο γενεκονίτη η εσωτερική διακόσμηση, δεν πειράζει αν πέσει, έτσι είπε κάποιος, αυτό διορθώνεται. Αν πέσει το κεφάλι κάποιου εκκλησιαζόμενου από αυτό το ύψος και ο εκκλησιαζόμενος δεν διασωθεί, τότε ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είμαι πολύ σαφής, πάντοτε ήμουν σαφής, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ αγαπητός. Καλώ με την ευκαιρία αυτή τους αρμόδιους, τους φορείς, τους τοπικούς άρχοντες, όχι απλά να δείξουν ένα λίγο ενδιαφέρον, αλλά αν θέλουν να ενδιαφερθούν. Εγώ θα φύγω έτσι κι αλλιώς δεν θα είμαι μόνιμα εδώ. Ο ναός του τος εδώ θα παραμένει σήμα κατά τεθέν όλων των λεσβίων και έχουμε υποχρέωση να τον διασώσουμε. Τη στιγμή κατά την οποία στα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το προσωπικό του ιστέρημα και με την προσωπική του εργασία, οι πρόγονοί μας έφτιαξαν ό,τι έφτιαξαν. Και είναι ντροπή δηλαδή, ντροπή μας, αυτό που έφτιαξαν οι σκλαβωμένοι Μυτιλινοί, εμείς οι ελεύθεροι και πολυπράγμονες, να το αφήσουμε στην εγκατάλειψη.